Καλησπέρα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και την εκπομπή μας Live Now. Στα μικρόφωνα είναι η Δήμητρα Τάγκα και η Παναγιώτα Ναυρόζογλου και μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα σας μεταδώσουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον αριθμό 2313 022 040 ή στο email radio@eoelas.org. Συντονιστείτε λοιπόν στο ραδιόφωνο μας και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε, Γιώτα, με την πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία αφορά την Νοβάρτης. Ακριβώς, έχουμε την υπόθεση Νοβάρτης. Όπως γνωρίζουμε, αυτή η υπόθεση μας απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολύ έντονα. Ξεκίνησε, Δήμητρα, η μαραθώνια συνεδρίαση για την συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Να αναφερθούμε πριν ξεκινήσουμε στο συγκεκριμένο θέμα, να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με αυτή την υπόθεση. Το ξαναναφέραμε και στο παρελθόν, σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά πρέπει να γίνει λίγο μία αναφορά για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Η υπόθεση Νοβάρτης, αναφερόμενη σε μερίδα των ελληνικών μέσων και ως σκάνδαλο Νοβάρτης, έτσι όπως έχει μείνει τις τελευταίες μέρες, αναφέρεται στην φημολογούμενη χρηματοδότηση υψηλά ιστάμενων πολιτικών από την πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία Νοβάρτης, η οποία έχει έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η δικογραφία αφορά δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Παναγιώτη Πικραμένο, καθώς και τους πρώην υπουργούς Γιάννη Στουρνάρα, Αβραμόπουλο, Γεωργιάδη, Βενιζέλο, Λικουρέντζο, Σαλμά, Λοβέρδο και Κουτρουμάνη. Οι πράξεις αναφέρονται στην δικογραφία την δωροληψία, παθητική δωροδοκία και απιστία σχετικά με την υπηρεσία. Οπότε βλέπουμε ότι βάσει αυτών των παραγόντων τι ακριβώς νεότερο έχουμε, θα το δούμε λιγάκι αυτή ακριβώς τη στιγμή. Καθώς ξεκίνησε από τις 9 το πρωί της σημερινής μέρας η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία έδειξε ότι είναι πάρα πολύ εκρηκτικό το κλίμα. Μετά από μια πρώτη ένθερμη συζήτηση επί της διαδικασίας, απορρίφθηκε το αίτημα για μια κάλπη και έτσι η διαδικασία συνεχίζεται όπως είχε σχεδιαστεί από την διάσκεψη των Προέδρων, δηλαδή με το στήσιμο 10 καλπών. Πρώτοι παίρνουν το λόγο οι ηγητές των κομμάτων, θα ακολουθήσουν οι πρώτοι υπουργοί υγείας και οι 9 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι. Ο κύριος Αβραμόπουλος κατέθεσε υπόμνημα και ακολούθως η πολιτική αρχηγή. Τη συνεδρίαση για την πρόταση συγκρότησης Επιτροπής Προανακριτικής Εξέτασης για την Νοβάρτης άνοιξε στις 9:20 η αντιπρόεδρος της Βουλής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία ανακοίνωσε στην Ολομέλεια την διαδικασία και το πλαίσιο της συζήτησης όπως αυτό έχει αποφασιστεί στην διάσκεψη των Προέδρων. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ότι η σημερινή διαδικασία είναι μια θλιβερή διαδικασία. Η διάσκεψη των Προέδρων έλαβε την απόφαση να διεξαχθεί η ψηφοφορία χωριστά για το κάθε πρόσωπο. Η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων δεν δεσμεύει την Ολομέλεια, είπε ο κύριος Δένδιας, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, για να προσθέσει ότι στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης δεν υπάρχει εξειδίκευση κατά πρόσωπο και άρα η απόφαση της διάσκεψης είναι απολύτως λανθασμένη. Αυτή η πρόταση, είπε, όπως εισάγεται, δεν αντέχει σε καμία λογική και αγγίζει το όριο της προσωπικής συκοφάντησης. Και αναρωτήθηκε αν από την έρευνα που διενεργεί η δικαιοσύνη προκύψουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα, τι θα κάνει η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Γι' αυτό, όπως υποστήριξε, πρέπει να στηθεί μία και μόνη κάλπη. Σημείωσε ακόμα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προσπαθεί να αμνηστεύσει τυχόν ευθύνες του κυρίου Κουρουπλή, γι' αυτό δεν πρότεινε 11 κάλπες, αλλά 10, Δήμητρα. Και επίσης, η σημερινή διαδικασία, αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι μια θλιβερή διαδικασία και το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Ολομέλεια για να προστατεύσει το κύρος του Κοινοβουλίου είναι να λάβει απόφαση για μια κάλπη. Αναφέρει και συμπλήρωσε ότι γίνεται προσπάθεια να σπηλωθούν πολιτικά πρόσωπα, προειδοποιώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδείξει εντονότατη αντίδραση αν η κυβερνητική πλειοψηφία επιμείνει στην πρότασή της.
Τώρα, σε αντίστοιχο, σε τεταμένο κλίμα βρίσκεται και ο κύριος Βούτσης που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν στερείται από κανέναν το δικαίωμα να μην είναι τελικά στην πρόταση. Η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ήταν επί της ουσίας. Το ζήτημα που ετέθη δεν ήταν αν θα στηθούν μία ή δέκα κάλπες, αλλά αν θα υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση να υπάρχει για καθέναν από τους αναφερόμενους στη δικογραφία η επιλογή του κάθε βουλευτή να ψηφίσει υπέρ ή κατά των ή παρών. Οπότε να υπάρχουν τρεις εναλλακτικές. Είπε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, σημειώνοντας ότι αν υιοθετηθούν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, τότε και οι 10 αναφερόμενοι στη δικογραφία θα ήταν στο αντικείμενο της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης ούτως ή άλλως. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με την απόφαση που έλαβε η διάσκεψη δεν στερείται από κανένα το δικαίωμα να μην είναι τελικά στην πρόταση, διότι η πρόταση απαιτεί 151 ψήφους θετικές για να υπαχθεί κάποιος αναφερόμενος στην έρευνα της Επιτροπής Προκατακτικής Εξέτασης. Αν για όλους γινόταν πακέτο η ψηφοφορία ανεξαρτήτως μίας ή 10 καλπών, θα ήταν υποχρεωτικό και για τους 10 να είναι στη διάθεση της Επιτροπής ως αναφερόμενοι, είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Και ο κύριος Παρασκευόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εξετάζονται ευθύνες που είναι ατομικές. Εξετάζονται δηλαδή οι ευθύνες οι οποίες θα αφορούν τον κάθε ένα ξεχωριστά και ότι για να προσθέσει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου. Αν δηλαδή κάποιο από τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα που είναι ενεργεία βουλευτής κάνει χρήση του δικαιώματος να ψηφίσει για υπόλοιπα, δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου. Και το ΚΚΕ προσθέτει ότι η υπόθεση δεν πρέπει να καταλήξει σαν υπόθεση Παπαντονίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ανεξάρτητα αν έχουν παραγραφεί ή όχι τα αδικήματα, θα γίνει κανονική διαδικασία. Οι κουκούλες θα πρέπει να βγουν, θα κληθούν μάρτυρες και αν στην πορεία προκύψουν και άλλα πρόσωπα, θα διευρυνθεί η έρευνα. Αν έχετε σκοπό να πάτε να κλείσετε την υπόθεση Άρων-Άρων, εμείς σε τέτοιο θέατρο δεν συμμετέχουμε, είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης θα πρέπει να εξετάσει όλα τα αδικήματα ανεξάρτητα αν έχουν παραγραφεί, διότι ο λαός πρέπει να μάθει ότι το φάρμακο εντάσσεται στο τζόγο της αγοράς και ότι η ζωή του βρίσκεται στα χέρια των πολυεθνικών. Η Χρυσή Αυγή συμπληρώνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι συμπαγή στην ψηφοφορία και γι' αυτό ζητάει μία κάλπη. Εσείς, λέει χαρακτηριστικά, σήμερα δεν παραβιάζετε την νομική επιστήμη αλλά την κοινή λογική και βιάζετε την πολιτική μνήμη, γιατί τον Ιανουάριο του 2013 η Νέα Δημοκρατία συνηγορούσε υπέρ των πολλών καλπών και έγιναν ομοιρικές μάχες και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για μία κάλπη. Έχει ο καιρός γυρίσματα, λέει χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει σοβαρό πρόβλημα να προσέλθει συντεταγμένη και συμπαγή στην ψηφοφορία, ομιλεί για μία κάλπη. Η ψηφοφορία και η συζήτηση πρέπει να γίνει κανονικά. Αυτά είναι τα λόγια του Χρήστου Παπά, βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Και η ΑΝΕΛ, να πούμε λιγάκι την τελευταία της δήλωση πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι αναφέρει χαρακτηριστικά πρέπει κάθε αναφερόμενο πρόσωπο στη δικογραφία να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Η Βουλή δεν αντιμετωπίζει όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα στη δικογραφία μαζί, αλλά ξεχωριστά. Είμαστε σύμφωνα με την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, είπε ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Λαζαρίδης, απέδωσε την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με τις ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε επικοινωνιακά τερτύπια και παρελκυστική τακτική. Οπότε αυτές είναι οι στάσεις, οι κύριες στάσεις που θα θέλαμε να αναφέρουμε στην προκειμένη φάση, Δήμητρα. Να αναφέρω κι εγώ τις δηλώσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Ωραία. Που βρίσκονται στη Βουλή. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Μάριος Γεωργιάδης δήλωσε να στηθούν δύο κάλπες. Το ποτάμι δήλωσε η Βουλή να αποφασίσει για τη συγκρότηση επιτροπής με μία κάλπη. Η δημοκρατική συμπαράταξη προανακριτική για όλους και για όλα. Και στο τέλος απορρίφθηκε το αίτημα για μία κάλπη που έθεσε και η Ένωση Κεντρών να στηθούν δύο κάλπες.
Ωραία, δηλαδή βλέπουμε γενικά ιδιαίτερη ένταση επικρατεί μεταξύ των κομμάτων, ο καθένας διατυπώνει τη δική του άποψη πάνω στα ζητήματα. Και με τα δικά του επιχειρήματα ακριβώς, εξίσου. Ακριβώς, και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λάβει μια διαδικασία, μια τελική διαδικασία, γιατί μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, νομίζω, αισθητά κιόλας. Mm-hmm. Ακριβώς. Και σίγουρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση, θα υπάρξουν σίγουρα και εξελίξεις, ίσως το απόγευμα και αργά το βράδυ, μόλις τελειώσει η συζήτηση. Δήμητρα, να πάμε λιγάκι σε ένα θέμα που μας απασχολεί επίσης πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Βήμα-βήμα έχουμε την υποβολή της αίτησης. Έτσι λοιπόν, άρχισε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το νέο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, COT όπως θα το λέμε στην πορεία της συζήτησής μας, με τους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης και οι διαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κώδικες πρόσβασης στην λογική βάση δεδομένων, τάξεις ναι, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριών Συστημάτων, ώστε να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να υποβάλουν αίτηση. Η ηλεκτρονική διεύθυνση, να αναφέρουμε πάλι, είναι www.idika.gr. Με AI δηλαδή γραμμένο, και εκεί θα πρέπει να προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι. Τώρα, να πούμε λιγάκι κάποια χαρακτηριστικά, τα βήματα, χαρακτηριστικά βήματα που χρειάζονται για την αίτηση της υποβολής της, του κοινωνικού τιμολογίου. Πριν συνεχίσεις, θα συνεχίσουμε με τα βήματα σίγουρα για την υποβολή, να συνδεθούμε με την Αττική και με τον reporter του ζούγκλα.gr, Σωτήρη Σκουλούδη. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα. Λοιπόν, το κεντρικό θέμα που έχουμε, το Πανελλήνιο Χειροδρομείο της Αθήνας, φαντάζομαι θα έχετε να αφαιρείς στην εκπομπή σας, δεν είναι άλλη από την 15ωρη συζήτηση η οποία πραγματοποιείται στη Βουλή. 15ωρη θα γίνει μέχρι τις 12 το βράδυ, οπότε και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για το αν θα παραπευθεί το θέμα του σκάνδαλου της Νοβάρτης σε προανακριτική επιτροπή, δηλαδή αν θα έχει η Βουλή λόγο να διεξάγει δική της έρευνα διάρκειας ενός μηνός για να αποδώσει κατηγορίες ή όχι στους συμπλεκόμενους της Νοβάρτης. Έχουν συστηθεί λοιπόν οι κάλπες στη Βουλή, θα ψηφίσουν τα κόμματα, αναμένουμε μόνο από την κυβέρνηση να υπερψηφίσει αυτή την πρόταση και στις 12 η ώρα θα δούμε αν και η Βουλή θα ασκήσει δίωξη για το μεγάλο σκάνδαλο αυτό, πέρα δηλαδή από τις εισαγγελικές αρχές. Να σας πω επίσης όσον αφορά το ίδιο θέμα, ότι από το πρωί έχει κυκλοφορήσει, έχει δημοσιευτεί σε έναν ιστότοπο και έχει αναπαραχθεί και σε πολλά άλλα μέσα. Θα το έχετε και εσείς στη διάθεσή σας. Μια ιδιαίτερα κατατοπιστική επιστολή του ενός από τους προστατευόμενους μάρτυρες, ο οποίος διαμέσου του δικηγόρου του κ. Σαράκη αναφέρει στην επιστολή του τους λόγους για τους οποίους πρέβει στην επιλογή να καταδώσει τους πρώην συνεργάτες του σχετικά με το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Είναι μια επιστολή που νομίζω αξίζει να τη διαβάσετε. Ο ίδιος αναφέρει ότι νιώθει υπόλογος και υπεύθυνος απέναντι στον ελληνικό λαό με τα χρήματα που αυτός και όλοι οι υπόλοιποι έπαιρναν όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, και γι' αυτό το λόγο, για να κάμψει τις τύψεις του ουσιαστικά, πρέπει σε αυτή την επιλογή. Τα εξηγεί όλα αναλυτικά. Μπορείτε να τη διαβάσετε και στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα στο zoogla.gr. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό θέμα, και μετά από τη σημερινή κοινοβουλευτική διαδικασία θα καθοριστούν και οι εξελίξεις όσον αφορά το πολύκροτο αυτό σκάνδαλο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια νέα εξέλιξη όσον αφορά την Ολομέλεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όχι, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Έχουν γίνει περίπου 15 ομιλίες μέχρι στιγμής, αργότερα το απόγευμα θα συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα με την ψηφοφορία. Οπότε υποθέτω και μετά τις 12 θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκεί. Ακριβώς. Ωραία. Για όσους ενδιαφέρονται βέβαια μπορούν να συντονιστούν με το κανάλι της Βουλής και να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία. Μάλιστα, βεβαίως. Έχουμε κάτι νεότερο από το κομμάτι της Νότιας Ελλάδας, κάποια νέα είδηση? Όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, πέρα από μια απόπειρα τροποκτονίας που είχαμε χθες στο Χαϊδάρι, στο ίδιο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Βασίλης Στεφανάκος, σε πολύ κοντινό σημείο, και γι' αυτό σήμερα συγκεκριμένως στις αρχές που θεώρησαν
που θεώρησαν ένα συμβάν, θα σα το πω αμέσω, ω ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Τελικά, μάλλον ήταν συζυγική ζήλια. Καθώ βρέθηκε μια κοπέλα στον δρόμο, στην ιερά οδό, η οποία είχε δεχτεί πυροβολισμό, η σφαίρα διαπέρασε το λαιμό και κατέληξε στο μάγουλο. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και όπω όλα δείχνουν, την πυροβόλησε ο σύντροφό τη, ο οποίο την κυνηγούσε μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν μάλιστα και σημάδια πάλι μέσα στην κατοικία τη και για λόγου που φυσικά δεν έχουν διευκρινιστεί, πρέπει σε αυτήν την απόπειρα ανθρωποκτονία. Συνελήφθη από τι αρχέ. Μάλλον δεν συνελήφθη, γίνονται έρευνε, γνωρίζουν όμω ποιο είναι. Και είναι νομίζω ενδεικτικό ότι η κατάσταση με την εγκληματικότητα είναι σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Σκουλούδη, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το ρεπορτάζ. Αναμένουμε σίγουρα τις εξελίξεις από τη Βουλή. Ωραία, τις αναμένουμε όλοι με αγωνία λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Έγινε, γεια σας. Καλό απόγευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα βήματα που μας έλεγες πριν, Γιώτα. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι γρήγορα, εν συντομία, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Πρώτο βήμα είναι ότι με την είσοδό τους στο σύστημα θα πρέπει να ζητήσουν την επιβεβαίωση, να επιβεβαιώσουν το άμκα τους και να συνενέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται. Δεύτερο βήμα, μετά τη συνένεση εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία, οπότε θα πρέπει να τα συμπληρώσουν αυτά τα δεδομένα. Τρίτο βήμα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το email και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Τέταρτο βήμα απαιτείται να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου, πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε στην πορεία, Δήμητρα, γιατί ακριβώς έχουμε και νεότερα σε αυτό το κομμάτι. Με το εισόδημα αλληλεγγύης. Στο πέμπτο βήμα, εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συνενέσεις των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία που εμφανίζονται στην πλατφόρμα. Στο έκτο βήμα, θα καταστεί ο δικαιούχος να πατήσει απλά το κουμπί και να περιμένει για να υποβάλει την αίτηση. Οπότε, οτιδήποτε νεότερο θέλουν οι ενδιαφερόμενοι πάλι θα προστρέξουν στο www.ηλεκτρονική-διεύθυνση.ειδικά.gr, οπότε οτιδήποτε θελήσουν είναι στη διάθεσή τους. Και πάμε λιγάκι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με αφορμή το προηγούμενο ακριβώς θέμα. Να πούμε ότι εγκρίθηκε η μεταφορά πίστοση συνολικού ποσού 64 εκατομμυρίων περίπου ευρώ για την πληρωμή μηνός Φεβρουαρίου σε 294.685 δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Αυτό ορίζει η απόφαση της Υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στην Διάβγεια και λέει χαρακτηριστικά ότι οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν νέες αιτήσεις προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά. Δελτίο ταυτότητας, αφημί, άμκα, φωτοτυπία IBAN τραπέζης δικαιούχου, email, αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, αριθμός μητρώου ΟΑΕΔ και ημερομηνία εγγραφής στον ΟΑΕΔ για ανέργους και έντυπο συνένεσης, το οποίο μπορούμε να το εκτυπώσουμε από την ιστοσελίδα ηλεκτρονική διεύθυνση kaprogram.gr ή να το προμηθευτούμε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων με συμπληρωμένο άμκα, αφημί και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού. Δεν απαιτείται έντυπο συνένεσης για τροποποίηση αίτησης και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης. Οπότε είναι βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι. Όλα αυτά είναι τα δικαιολογητικά ακριβώς, που ανέφερες, έτσι, αφημί, που πρέπει να καταθέσουν. Ακριβώς, αφημί, άμκα, IBAN και τα email, αριθμοί τηλεφώνου κινητού σταθερού και για τον ΟΑΕΔ οποιοδήποτε έχει εγγραφεί εκεί πέρα. Αφορά δηλαδή τους ανέργους και επίσης πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ. Είναι βασικά χαρτιά τα οποία θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι. Πάμε λιγάκι σε κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό θα το έλεγα, θα παραμείνουμε λίγο στον τομέα της οικονομίας. Ακριβώς.
Τώρα, σε ελέγχους προχωράει η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα και επιχειρήσεις στην Αττική. Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησαν στις 9, 10 και 17 Φεβρουαρίου του 2018 ελέγχους σε συνολικά 12 καταστήματα και επιχειρήσεις στο νομό της Αττικής. Στο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 4 επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε κέντρο διασκέδασης, σε επιχείρηση παροχής γευμάτων, σε εστιατόριο καφέ μπαρ και σε κέντρο διασκέδασης που απασχολείται εργαζόμενους, ο οποίος δεν ήταν κατοχυρωμένος στους πίνακες προσωπικού. Για τις παραβάσεις ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή διοικητικών προστήμων. Όπως βλέπουμε, γίνονται έλεγχοι και αυστηροί έλεγχοι πλέον, προκειμένου να μην υπάρξουν και θέματα σε όλες τις επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά το τομέα της φορολογίας. Ακριβώς, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά παραστρατήματα από διάφορες μικροεπιχειρήσεις και όχι μόνο. Και τώρα νομίζω θα πάμε σε μια ακόμη είδηση, πριν πάμε σε διαφημίσεις και σε ένα διάλειμμα. Ακριβώς, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως αναφέρεται, και αφορά λιγάκι το μετρό της Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά. Καθώς έχει ανακαλυφθεί το άγαλμα της θεάς Αφροδίτης στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα ακέφαλο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, το οποίο βρέθηκε στο εργοτάξιο Δήμητρα της Αγίας Σοφίας, πολύ κοντά στο Κρινέο οικοδόμημα. Την ανακάλυψη γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της εταιρείας Άττικο Μετρό ΑΕ, Γιάννης Μιλόπουλος, ο οποίος αποκαλεί το άγαλμα ως Αφροδίτη του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Το πιο πρόσφατο ανάμεσα στα 300.000 και ίσως ένα από τα πιο καλλίγραμμα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών του μετρό Θεσσαλονίκης είναι αυτή η ακέφαλη Αφροδίτη. Βρέθηκε στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφίας, πολύ κοντά στο εντυπωσιακό Κρινέο οικοδόμημα». Οπότε βλέπουμε ότι είναι κάτι που ανατριχιάζει και είναι κάτι που συγκλονίζει σαν είδηση το συγκεκριμένο, καθώς δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχουν τέτοια αριστουργήματα κάτω από τα πόδια μας στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οπότε, και θεωρώ πως θα υπάρξουν και άλλα, εφόσον το μετρό βρίσκεται ήδη ακόμη σε εξέλιξη. Ακριβώς. Θα βρίσκουν συνεχόμενα τέτοια έργα. Ακριβώς. Μα αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να αναφέρω ότι σταματάνε διαρκώς οι ανασκαφές, γιατί βρίσκουν ευρήματα, πρέπει να γίνεται η πιστοποίηση και ταυτολόγηση των στοιχείων, ιστορικών στοιχείων. Και γι' αυτό το λόγο έχει παραταθεί και έχει καθυστερήσει υπερβολικά πολύ. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Επανερχόμαστε. Και συνεχίζουμε, Γιώτα, με ειδήσεις του εσωτερικού και συγκεκριμένα με την ηλεκτρονική διεξαγωγή των πληστηριασμών και τις διευκρινήσεις που έδωσε η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών. Η διεξαγωγή των πληστηριασμών λοιπόν ξεκίνησε με ηλεκτρονικό τρόπο για τις οφειλές μεταξύ των ιδιωτών, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η φυσική διεξαγωγή τους κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικεία. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές του δημοσίου, που η διεξαγωγή των πληστηριασμών θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαΐου του 2018. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με ανακοίνωσή της, δηλώνει ότι πολλοί δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους έναντι της επιβολής κατάσχεσης. Γι' αυτό έχει δημιουργήσει επιστημονικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από νομικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική στους οφειλέτες. Για τους πληστηριασμούς που έχουν ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο, οποτεδήποτε από σήμερα δηλαδή, μετά τη σημερινή ημέρα, και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πληστηριασμού, αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, εφόσον δεν αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας και ο υπάλληλος φυσικά του πληστηριασμού ως συμβολιογράφος. Ο πληστηριασμός διενεργείται κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον συμβολιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστημα 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας.
Εφόσον αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας ή ο υπάλληλος του πληστηριασμού, ο επισπεύδων δανειστής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους στον οφειλέτη με επίδοση προς αυτόν νέου αποσπάσματος κατά σχετήριας έκθεσης. Το αργότερο 10 ή 20 εργάσιμες ημέρες, πριν φυσικά από την οριστήσα ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πληστηριασμού. Η περίπτωση τώρα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων υφίσταται στις περιπτώσεις ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες. Υπενθυμίζεται ότι η κύρια κατοικία προστατεύεται από τον νόμο για όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, όπως ισχύει και με χρονικό ορίζοντα από τον Δεκέμβριο του 2018. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος καλεί επίσης τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με την εξυπηρέτηση των οφειλών τους να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της προκειμένου να ενημερωθούν κατά περίπτωση από τους επιστημονικούς συνεργάτες της και να τους παρασχεθεί καταλληλότερη υποστήριξη. Αλλά δηλαδή όποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους ώστε να τους κατατοπίσει. Μάλιστα, και να πούμε κιόλας σήμερα ότι στη μία το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη, είχαμε εισβολή, Δημήτρα, στην Τράπεζα της Ελλάδος από άτομα που διαμαρτύρονται για τους πληστηριασμούς. Καθώς πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για 30 άτομα από το κίνημα Δεν Πληρώνω, που φωνάζουν συνθήματα όπως «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», η αστυνομία είχε εντολή να προσαγάγει όλα τα άτομα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όμως στην πορεία οι εντολές άλλαξαν και τα άτομα θα αφαιθούν και θα αποχωρήσουν κανονικά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Να πούμε δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα είχαμε κάτι έντονο, κάτι δραστικό και βλέπουμε ότι είναι έντονη η οργή των ανθρώπων. Και κατά διαστήματα νομίζω θα γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις όσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το θέμα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει την κατάσταση και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ακριβώς. Να πάμε, έχουμε κάτι νεότερο από ειδήσεις στο εσωτερικό. Μία τελευταία είδηση του εσωτερικού που αφορά τώρα τις φοιτητικές εστίες της χώρας και συγκεκριμένα σε όλα τα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες φοιτητικές εστίες μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται άσχημη, διότι υπάρχουν σπασμένα τζάμια, τείχοι που έχουν πέσει σοβάδες, χαλασμένα υδραυλικά, βρωμιά και εγκατάλειψη. Συγκεκριμένα αυτή την κατάσταση παρουσιάζουν οι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων και παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Παιδείας έκαναν χθες οι φοιτητές του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών, παρουσιάζοντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν την τραγική αυτή κατάσταση των φοιτητικών εστίων στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όπως είπαμε, τα σπασμένα τζάμια που ποτέ δεν αντικαθίστανται, οι τείχοι από τους οποίους έχουν πέσει σοβάδες και έχουν μείνει πια να χάσουν τα τούβλα, όπως λέμε, χαλασμένα υδραυλικά που ποτέ δεν επιδιορθώνονται. Εικόνες γενικώς. Όλες οι εικόνες που δείχνουν αφορούν τη βρωμιά και την εγκατάλειψη σε χώρους που φιλοξενούν νέους ανθρώπους όσο σπουδάζουν στα ιδρύματα της χώρας και που αρμόζουν περισσότερο σε παρατημένες εγκαταστάσεις παρά σε ενεργούς πυρήνες της εκπαίδευσης. Οι φοιτητές, μάλιστα, που βρέθηκαν χθες στο Υπουργείο Παιδείας, αν και δεν κατόρθωσαν να συναντήσουν τον Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου, όπως ανέφεραν, κατήγγειλαν πως μόλις την περασμένη Δευτέρα ξέσπασε πυρκαγιά στο εστιατόριο της εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως αποτέλεσμα αυτού της κακής συντήρησης μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Και εκτός των άλλων, είναι δεδομένο ότι οι υπάρχουσες φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση, καθώς οι σχετικές αιτήσεις έχουν αυξηθεί από 20%, έως και 50% τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 25 εστίες με 8.097 θέσεις, ενώ περίπου 6.000 ακόμα προσφέρουν τα ιδρύματα στους φοιτητές τους μέσω ενοικίασης δωματίων σε ξενοδοχεία, επειδή δεν μπορούν να τους καλύψουν. Δεν υπάρχει κάποια δηλαδή καινή θέση. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο το κομμάτι της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, αλλά όλη την Ελλάδα όλη πλέον. Όλη την Ελλάδα, φυσικά. Και ακριβώς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη. Θα λέγαμε είναι ντροπή το ζήτημα αυτό, έτσι. Δηλαδή, το θέμα της διαμονής, το θέμα της συντήρησης των χώρων αυτών και είναι θέμα υγιεινής πλέον. Δεν είναι απλά ότι παρέχω έναν χώρο στέγασης, είναι και όλα τα παρελειπόμενα γύρω από αυτό το ζήτημα.
Δημιουργούν ντροπή, εθνική ντροπή. Και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, γιατί δεν μένουν οι φοιτητές απλά ένα χρόνο. Περνούν αρκετά χρόνια της φοιτητικής τους ζωής εκεί. Ακριβώς. Και να πούμε ότι είναι ένα μέρος το οποίο αφορά την διαμονή. Δηλαδή, σε επικαθημερινή βάση, αυτό που είπαμε και αναφέραμε και πιο πριν, είναι θέμα της υγείας τους, το πώς μπορεί να επιβαρυνθεί ή και σε τι επίπεδα να φτάσει. Και τι διαδικασίες θα έχουμε στο κομμάτι αυτό. Άρα θα πρέπει μεγάλη προσοχή και καλά έκαναν και κινητοποιήθηκαν οι φοιτητές με τις όποιες δράσεις. Και θεωρώ πως όλοι οι φοιτητές που μένουν σε εστίες και βλέπουν τέτοια προβλήματα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα με δράση βασικά και να απευθύνονται σε ειδικούς φορείς προκειμένου να υπάρξει και κάποια λύση στα προβλήματα αυτά. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η κατάσταση και όχι να χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο. Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε και για φοιτητές του εξωτερικού που πολλές φορές στεγάζονται σε τέτοια κτίρια, μπορεί να έχουμε και άλλου τύπου ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, δεν αφορά κάτι μόνο τη χώρα μας και μόνο τα εθνικά δεδομένα. Επεκτείνεται το πρόβλημα και δεν θα θέλαμε να έχουμε τέτοιες διενέξεις. Να φτάσει να είναι το ζήτημα αυτό διακρατικό και να αφορά και άλλους φορείς στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε λιγάκι τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι, θα λέγαμε, αφορά και εσωτερικού και εξωτερικού. Για την Τουρκία, φαντάζομαι, μιλάς. Έχουμε κάτι άλλο σαν είδηση που θα έπρεπε να αναφερθεί πριν πάμε σε αυτό, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το ζήτημα της Τουρκίας. Όχι, ας αναφερθούμε τώρα στην Τουρκία. Ωραία. Πάμε λιγάκι τότε στην δήλωση που προκαλεί του Τούρκου Κομάντο, όπως ακριβώς αναφέρεται, το 1996. Είναι ο Αλί Τουρξέν και συγκεκριμένα αναφέρει πως η Ελλάδα έχει στρέψει τις κάνες της εναντίον μας, λέει χαρακτηριστικά Δήμητρα. Ο κομμάτι που πρωταγωνίστησε από πλευράς Τουρκίας στην κρίση των ημείων το 1996, Αλί Τουρξέν, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής σήμερα με το Εθνικιστικό Κόμμα της Μεράλ Αξενέρ, που θα πει στα ελληνικά μετάφραση «καλό κόμμα», σχολιάζοντας τη νέα κρίση γύρω από τις βραχονισίδες, υποστηρίζει προκλητικά ότι οι Έλληνες έχουν στρέψει τις κάνες τους εναντίον μας, κάτω από τη μύτη μας, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει. Όπως μεταδίδεται, ο Αλί Τουρξέν παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Boxer, στην οποία καλλιεργεί πολεμικό κλίμα σε βάρος της χώρας μας. Η Ελλάδα παίζει επισήμως το παιχνίδι του «κοιτάξτε με» όπως κάνει ο ακροβάτης. Αναφέρει, υποστηρίζοντας πως η χώρα μας θέλει να στρέψει την προσοχή μακριά από άλλα σημαντικά ζητήματα. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνει τις θέσεις των ακραίων κύκλων της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για νησιά υποελληνική κατοχή. Στα Ίμια είναι χρόνια τώρα που δημιουργούν μια τέτοια ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα 18 νησιά και μια βραχονισίδα να βρίσκονται σήμερα υπό πλήρη κατοχή. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια σοβαρότατη ανησυχία για την ασφάλεια της Τουρκίας, γιατί έχουν στρέψει τις κάνες τους κάτω από τη μύτη μας. Και το παραλήρη μας συνεχίζει ως εξής. Αύριο θα επικαλεστούν τα χωρικά ύδατα, είτε την ΑΟΣ είτε τον εναέριο χώρο, και δεν θα μπορούμε ούτε να ψαρεύουμε, ούτε τα πλοία μας να πλησιάζουν, ούτε στρατιωτικές ασκήσεις να μας επιτρέπουν να κάνουμε, ούτε να έχουμε δικαίωμα στον υποθαλάσσιο πλούτο. Ο Αλί Τουρξέν στέλνει μάλιστα μήνυμα στην τουρκική ηγεσία να μην κάνει πίσω. Η Τουρκία οτιδήποτε είναι να κάνει πρέπει να το κάνει προσεκτικά, αλλά χωρίς να παραχωρεί δικαιώματά της. Ούτε και εγώ που έχω περάσει την ζωή μου σε στρατιωτικές ασκήσεις θέλω πόλεμο με κανέναν, αλλά ούτε και εσύ όμως να το επιζητήσεις. Δεν έρχομαι εγώ να κάτσω στο μπαλκόνι σου, αλλά όταν κάποιος προσπαθήσει να τοποθετήσει ένα τραπέζι στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, φυσικά και θα αντιδράσω λέγοντας τι κάνεις εκεί. Δεν θέλω να πω το κλασικό, αλλά αν ξεκινήσεις να δίνεις, θα συνεχίσουν να ζητάνε περισσότερα. Οπότε βλέπουμε χαρακτηριστικά πως θα πρέπει ο ίδιος δηλώνει τόσο προκλητικά τη στάση του απέναντι σε αυτό το ζήτημα, Δήμητρα, και παίρνει πάρα πολύ έντονη στάση. Έτσι, δηλαδή θεωρεί ότι είναι καθαρά δικό του κεκτημένο. Και κατηγορεί ολοφάνερα, έτσι, είναι και απόλυτο στις δηλώσεις του. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επίσης μία ακόμη είδηση που αφορά το ζήτημα της Ελλάδας-Τουρκίας σε σχέση με το κομμάτι των ημείων, αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι Τούρκοι φορτώνουν πεζοναύτες σε ελικόπτερα.
ο Ερντογάν ξεκίνησε την πολεμική επιχείρηση Ασπίδα Μεσογείου. Αποπλέει ο στόλος και μιλάμε πλέον ότι έδωσε πριν λίγο το πράσινο φως ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τουρκίας, για την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων με την ονομασία Ασπίδα Μεσογείου. Η κωδική ονομασία είχε προαναφερθεί και στο παρελθόν με τον Ερντογάν να θέλει να δώσει συνέχεια και να δείξει συνέπεια στις απειλές και τις επιδιώξεις του. Ταυτόχρονα η κλιμάκωση συντηρείται και στα Ήμια. Δίνουμε μια ηχηρή απάντηση προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Αποπλέει ο στόλος μας, αναφέρουν τουρκικές πηγές. Σκοπός είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της μεταφοράς πετρελαίου στην Ανατολική Μεσόγειο, να αποτρέψουμε πιθανά ρίσκα από τρίτες χώρες και να υποστηρίξουμε την ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δύναμη αυτή συμμετέχουν αρχικά δύο φρεγάτες, μία κορβέτα, ένα πετρελαιοφόρο και υποβρύχια. Θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και άσκηση του τουρκικού λιμενικού στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολικά υπό τη διοίκηση του ΣΕΙΤ θα συμμετέχουν 8 πλοία, άγνωστος αριθμός υποβρυχίων, 3 αεροσκάφη περιπολίας, ένα πλοίο της ακτοφυλακής και 6 ελικόπτερα πεζοναυτών. Το τελευταίο πρέπει κιόλας να μας ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά τα ελικόπτερα, ετοιμάζονται για αποβατικές ενέργειες. Σύνολο δηλαδή 24 μέσα. Το Πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας είχε σχεδιάσει εδώ και χρόνια την δημιουργία μεσογειακής ασπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα είχε αποφασίσει να αναλάβει δράση όταν η Κύπρος και το Ισραήλ αποφάσιζαν να ξεκινήσουν έρευνες φυσικού αερίου σε αμφισβητούμενες, όπως ισχυρίζεται, περιοχές. Και αυτό που αναφέρεται τώρα ότι συμβαίνει στα Ήμια, υπάρχει αποκλιμάκωση μόνο από τη δικιά μας πλευρά, καθώς η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί γύρω από τα Ήμια το πλοίο TCSG 702 Γκουβέν μαζί με περιπολικά κλάσης Type 80. Γύρω από τα Ήμια επίσης υπάρχουν αντίστοιχα περιπολικά και σκάφη και βλέπουμε ότι είναι έντονη η δράση τους πάνω σε αυτό το ζήτημα. Να πούμε λιγάκι στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν σταματούν οι εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία πάνω σε αυτό το ζήτημα, Δήμητρα, και είναι τεταμένη η δράση τους. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες στην νησίδα Τζαβούς. Οι Τούρκοι συνεχίζουν τις εργασίες στην νησίδα Τζαβούς δίπλα από τα Ήμια και επισκευάζουν το φυλάκιο για να επιβλέπουν τις βραχονησίδες. Η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας επισκευάζει το φυλάκιο και ο ηλικίας 350 ετών και από εκεί οι Τούρκοι στρατιώτες θα παρατηρούν κάθε κίνηση στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τα Ήμια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η τουρκική διοίκηση αμφίβιων δυνάμεων κατασκευάζει κατά πέλτη σκαφών εφόδου καταδρομέων. Οπότε είναι πάρα πολύ έντονη η δράση τους. Βλέπουμε ότι δεν κάθονται και προσπαθούν με κάθε τρόπο να υποσκάψουν οτιδήποτε μπορούν από μέσα, από εφαρμογές, από διαδικασίες, για να έχουν και υπό τον έλεγχό τους στην περιοχή, αλλά και να μπορούν να ελέγχουν όσο μπορούν υπογείως την όλη κατάσταση και το ζήτημα της εδαφικής κυριαρχίας. Και με όλες αυτές τις πράξεις, και ειδικότερα με το στρατιωτικό φυλάκιο, θέλουν τον πλήρη έλεγχο. Ακριβώς. Φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας ότι αυτό που αποζητάνε είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος που στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν θέλουν να φαίνεται τόσο προκλητικά, γι' αυτό λειτουργούν υποσκάπτοντας κάποιες ενέργειες. Ακριβώς, και νομίζω ότι θα έχουμε και σε αυτό το θέμα εξελίξεις, καθώς η Τουρκία έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και όχι μόνο με την Ελλάδα. Όπως βλέπουμε και αυτές τις μέρες με την Ανατολική Γούτα και συγκεκριμένα στην Αφρίν. Αλλά πριν συνεχίσω αυτή την είδηση, θα συνδεθούμε λίγο και με τη Θράκη, να μάθουμε τα νέα και από εκεί, και με τη δημοσιογράφο Μαρίνα Κονδύλη. Καλησπέρα. Γεια σας από την συννεφιασμένη, βροχερή και κρύα Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα σημαντικότερα νέα της περιοχής, όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης αλλά και του Εύρου. Να πούμε λοιπόν για τα 3 στρατόπεδα που ορίστηκαν ως σημεία υποδοχής οπλιτών και τα οποία θα αρχίσουν ουσιαστικά να λειτουργούν από τον προσεχή Μάρτιο. Αυτά λοιπόν τα σημεία δεν είναι άλλα από τον Λαγό στο Δημότυχο, την Καβυσσό στις Φέρες,
Και έχουμε φυσικά και την περιοχή εδώ της Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει βέβαια και σε άλλα σημεία της Τράκης υπάρχουν αυτά τα σημεία υποδοχής οπλιτών. Από εκεί και πέρα από τα στρατιωτικά, έχουμε και τα απολογιστικά του τριημέρου της αποκριάς. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν ότι πολλοί Αλεξανδρουπολίτες έφυγαν το τριήμερο από την πόλη, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και σε άλλες περιοχές της Τράκης. Όμως η Αλεξανδρούπολη δέχτηκε και πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, και από Τούρκους αλλά και από Έλληνες. Αυτή η κίνηση στα ξενοδοχεία έδωσε γενικώς ελπίδα στους ξενοδόχους, οι οποίοι στοχεύουν στην προσέλκυση εγχώριων τουριστών και κράτησαν γι' αυτό το λόγο κιόλας σταθερές τις τιμές των καταλυμάτων. Από εκεί και πέρα, αυτά που έχουμε να πούμε για την περιοχή μας έχουν να κάνουν για την Αλεξανδρούπολη μια πολύ ευχάριστη είδηση, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, καθότι η πόλη μας εντάχθηκε στις ευφυείς ενεργειακές πόλεις της Ευρώπης. Είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται IRIS και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφερε να ενταχθεί, αφού είχε κάνει βέβαια και την υποβολή του αντίστοιχου φακέλου. Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να πάρει χρήματα και να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων που αφορούν την ενέργεια. Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε ο Αντιδήμαρχος Ενέργειας Γιάννης Φαλέκας. Πέρα από όλα αυτά, γενικώς έχουμε κάποιες εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης για ένα διαγωνισμό που έγινε με την προμήθεια φωτιστικών τύπου LED. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση από πλευρά του Δήμου. Έχει καταθέσει ένσταση, θα δούμε τι θα γίνει με την Επιτροπή. Γιατί αυτός ο διαγωνισμός αφορά τα φωτιστικά LED, είναι ύψους 3.630.000 ευρώ, δεν είναι δηλαδή μικρό το ποσό. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε γενικές γραμμές, αυτά από την Αλεξανδρούπολη. Να σας πω τέλος ότι το απόγευμα έχουμε στο κέντρο της πόλης διαμαρτυρία του ΠΑΜΕ για τους πληστηριασμούς. Γενικώς το ΠΑΜΕ προχωράει σε κινητοποιήσεις. Για ό,τι συμβαίνει είναι οι μόνοι που αντιδρούν. Χθες κάνανε μάλιστα παράσταση διαμαρτυρίας και στη ΔΟΗ Αλεξανδρούπολη. Έτσι λοιπόν και σήμερα το απόγευμα έχουμε κινητοποιήσεις από τα μέλη του ΠΑΜΕ στο κέντρο της πόλης, της Αλεξανδρούπολης. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές τα νέα της περιοχής. Υπάρχει μια γενική ησυχία, θα μπορούσαμε να πούμε. Και ποικιλία παράλληλα. Ναι, πάντα κάθε φορά σας δίνουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλους τους τομείς, από όλους τους κλάδους, να το πούμε και έτσι. Αυτό διαπιστώνουμε. Δεν είχαν ούτε η πορεία του ΠΑΜΕ, δεν είχε κάποια έντονη αντίδραση, έτσι, ούτε κάποιο επεισόδιο. Όχι, δεν έχουμε. Εδώ στην επαρχία είναι ουσιαστικά πιο πολύ, ας το πω, όχι τυπικά. Στη ΔΟΗ, στην εφορία μας που έγινε τέλος πάντων η παράσταση μαρτυρίας, ήταν όλα σε ήσυχο κλίμα και σήμερα από το απόγευμα, όπως σας είπα, είναι που θα γίνει η πορεία. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε παρατράγουδα, δεν έχουμε συνήθως. Άλλωστε και με αυτόν τον καιρό δεν ξέρω και κατά πόσο θα συμμετέχουν, γιατί όλα παίζουν ρόλο, καλός ή κακός. Βεβαίως, ναι, όλα είναι συντελεστικοί παράγοντες. Νομίζω ότι αν έχετε ολοκληρώσει, θα μπορούσαμε να σας αποδεσμεύσουμε από την. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, νομίζω. Για οτιδήποτε νεότερο, μέχρι την άλλη Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Ακριβώς. Θα έχω έτοιμα. Θα ανανεώσουμε την επικοινωνία μας οπότε. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα. Πολλά τα νέα της Τράκης. Ακριβώς, πολλά και ποικίλα. Βεβαίως. Έχουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά το εσωτερικό, είδηση εσωτερικού. Είδηση εσωτερικού δεν έχουμε. Έχουμε όμως, όπως είπα και πριν, συνδεθούμε με τη Θράκη για την Ανατολική Γούτα και συγκεκριμένα τον αριθμό των άμαχων νεκρών τις τελευταίες 48 ώρες, ο οποίος αντιστοιχεί στους 250. Συγκεκριμένα, σε 250 ανέρχεται ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες στον ανταρτοκρατούμενο θύλακα της Ανατολικής Γούτας, ανατολικά της Δαμασκού, από τους βομβαρδισμούς των Συριακών καθεστωτικών δυνάμεων. Θα λέγαμε ότι είναι ο πιο βαρύς απολογισμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα στην περιοχή, έπειτα από μια χημική επίθεση που είχε γίνει το 2013, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, τουλάχιστον 106 άμαχοι σκοτώθηκαν την Τρίτη, 127 τη Δευτέρα και 17 την Κυριακή. Όσο συνεχίζεται λοιπόν η πολιορκία και οι βομβαρδισμοί, στην πραγματικότητα η περιοχή γίνεται μια θανατική ποινή για πολλά παιδιά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής οργάνωσης Save the Children, ο Άλουν Μακδόναλντ.
άσχημη κατάσταση που επικρατεί και εκεί, θα λέγαμε. Ακριβώς. Τα θύματα αυξάνονται καθημερινά όσο συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί. Ακριβώς. Και νομίζω ότι πάμε λιγάκι σε ένα ακόμη ζήτημα που είναι το διπλό χτύπημα στην ουσία, Δήμητρα, από Ερντογάν και Ιβανόφ για το Σκοπιανό. Καθώς υπάρχει αμοιβαία βούληση, ελπίζουμε ότι οι δύο πλευρές θα λύσουν το ζήτημα της ονομασίας, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ιβάνοφ, μετά την συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα. Είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίσαμε το συνταγματικό όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ από την πλευρά του ο Ιβανόφ χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο το κυριαρχικό δικαίωμα του αυτοproσδιορισμού μιας χώρας που είναι εγγυημένο από τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να αμφισβητείται από την όποια άλλη χώρα. Ο Πρόεδρος Ιβάνοφ, αφού ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την στάση αρχών της τουρκικής δημοκρατίας σε σχέση με την επίλυση της διμερούς διένεξης για το όνομα, ανέφερε ότι τον 21ο αιώνα είναι ανεπίτρεπτο το κυριαρχικό δικαίωμα του αυτοproσδιορισμού μιας χώρας που είναι εγγυημένο από το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να αμφισβητείται από την όποια άλλη χώρα. Η διαφορά για το όνομα πρέπει να επιλύεται στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, στο πλαίσιο που ορίζεται από το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την ενδιάμεση συμφωνία και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης του 2011. Το να θίγουμε θέματα όπως η ταυτότητα, η γλώσσα και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν συμβάλλει, αλλά αντίθετα δυσκολεύει την διαδικασία εξεύρεσης λύσης. Με χαροποιεί, λέει, επίσης το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν σε αυτή την επίσκεψη εξέφρασε πλήρη κατανόηση για τις απόψεις μας σε αυτό το ζήτημα. Οπότε ήταν με λιγότερες εντάσεις αυτή η συζήτηση, αυτή η συνάντηση και διατυπώθηκαν κάποιες απόψεις που έπρεπε να γίνουν γνωστές. Και όσον αφορά τώρα το μακεδονικό, να πούμε ότι Παρασκευή ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με την Μέρκελ στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς, για να συζητήσουν τα νεότερα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Να πούμε λιγάκι μια τελευταία είδηση που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μάλιστα, Δήμητρα, την πλειοψηφία των Αμερικανών να θέλει αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή. Περίπου 2 στους 3 Αμερικανούς δηλώνουν ότι βλέπουν ευνοϊκότερα πλέον τη θέσπιση ενός αυστηρότερου νομικού πλαισίου για την οπλοκατοχή μετά την πολύ νεκρή επίθεση σε λύκειο της Φλόριντα. Αυτή είναι η πιο καθαρή πλειοψηφία που έχει καταγραφεί από το 2008, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την 3η 20 Δευτέρου από το Ινστιτούτο Quinnipiac. Κατά αυτή την έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.249 Αμερικανών, μεταξύ της 16ης και 19ης Φεβρουαρίου, το 66% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήθελε αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα, ενώ το 31% την απέρριψε. Η πλευρά που τάσεται υπέρ της προώθησης αυστηρότερης νομοθεσίας για την οπλοκατοχή φαίνεται άρα πως μεγεθύνεται τουλάχιστον σε σύγκριση με μια δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου του 2017, όταν το 59% των προσώπων που είχαν ερωτηθεί είχε δηλώσει πως αντιμετώπιζε ευνοϊκά την θέσπιση αυστηρότερων μέτρων, ενώ το 36% εναντιονόταν. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2015, μειοψηφούσε περιοριζόμενη στο 47% του δείγματος. Και από το 2008 στο 2015, το ποσοστό των Αμερικανών που τάσεται υπέρ της επιβολής αυστηρότερων περιορισμών στην οπλοκατοχή δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το 54%. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αντίδραση πλέον των πολιτών, των Αμερικάνων πολιτών, συγκεκριμένα σε αυτό το ζήτημα. Αργά βέβαια, δεν θα έπρεπε, θεωρώ, να γίνονται τέτοια περιστατικά και μετά να λαμβάνονται τα πιο αυστηρά μέτρα. Ακριβώς. Ότι θα έπρεπε δηλαδή να λάβουν τα μέτρα τους πολύ νωρίτερα, πριν δουν ακριβώς τα αποτελέσματα. Εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγα, και κυρίως στην Αμερική που γίνονται αρκετά τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Και υπάρχουν και αρκετά θύματα, όπως είδαμε και την τελευταία φορά από το περιστατικό με το σχολείο. Ακριβώς, γιατί πλέον είναι άμαχος ο πληθυσμός, είναι αθώες οι περιπτώσεις θυμάτων που πέφτουν από τέτοια είδους μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και θα πρέπει να εκλείψουν το συντομότερο δυνατόν. Και αφού τελειώσαμε ευχάριστα, θεωρώ, την είδηση αυτή, εδώ κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Ακριβώς, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 3 με 4. Στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων.
παρέα με την Δήμητρα Τάγκα και την Παναγιώτα Ναυρόζογλου και την εκπομπή μας φυσικά Live Now. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια από εμάς. I'm only human, I do what I can.